Δύσκολα θα επουλωθούν οι πληγές στο λαβωμένο Αρκαλοχώρι, όπου 5 μήνες μετά το σεισμό υπάρχουν ακόμη ανοιχτά ζητήματα και καθυστερήσεις. Κυβερνητικό κλιμάκιο, αποτελούμενο από τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων, είχε συνάντηση με τους αυτοδιοικητικούς παράγοντες της Κρήτης και αναφέρθηκε στη μαραθώνια, όπως τονίστηκε, προσπάθεια που έχει γίνει μέχρι στιγμής. Μέχρι τώρα, περίπου σε 5.000 δικαιούχους έχουν εκταμιευθεί 45 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα ποσό το οποίο τα τελευταία αρκετά χρόνια είναι το υψηλότερο. Στα 12 περίπου εκατομμύρια που είπε ο κ. Τριαντόπουλος, τα 3% ήταν απευθείας στους Δήμους. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας, όμως μέσα από αυτή τη συνεργασία μόνο θετικά αποτελέσματα μπορούν να υπάρχουν. Ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν περιλαμβάνει το σχέδιο που παρουσιάστηκε από το κλιμάκιο. Οι διαδικασίες, όπως τονίστηκε, θα είναι απλοποιημένες για να προχωρήσει με γοργά βήματα η διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης. Ανακοινώθηκε ακόμη η πληρωμή των αναστολών. Το πρόγραμμα θα προκηρυχθεί στο τρίτο δεκαήμερο του τρέχοντος μηνός. Θα έχει προπολογισμό 18 εκατομμύρια, αφορά περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από μεγάλες φυσικές καταστροφές. Το ύψος ενίσχυσης αναπληττόμενη επιχείρηση θα φτάσει τις 18.000 ευρώ με κριτήριο τα δηλωθέντα φορολογικά στοιχεία. Σήμερα θα δουν τους λογαριασμούς τους να πιστώνονται για τις 2 μέρες του Σεπτεμβρίου, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, ό,τι και ήταν δικαιούχοι σύμφωνα με τις δηλώσεις των εργοδοτών τους. Οι πληρωμές συνεχίζονται κανονικότατα και αδιάλειπτα. Η κυβέρνηση είναι εδώ, το Υπουργείο Οικονομικών είναι εδώ για να αφουγκράζεται και να παραμετροποιεί το σύστημα οποτεδήποτε απαιτείται. Μία νέα σελίδα θα αποτελέσει και το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο για την περιοχή, η εκπόνηση του οποίου βρίσκεται πρώτων πυλών. Πιστεύουμε ότι μέχρι τις αρχές του Μαρτίου θα έχουμε συμβασιοποιημένο το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο. Επομένως, θα επανέλθουμε μαζί με τους μελετητές στο Δήμο Μινώα Πεδιάδα, προκειμένου να ξεκινήσουμε την διαδικασία εκπόνησης του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου. Από την πλευρά τους όμως, ενοχλημένοι εμφανίζονται μέσω ανακοίνωσης οι σεισμόπληκτοι που επισημαίνουν ότι το κλιμάκιο συζητάει για θέματα που αφορούν εμάς χωρίς εμάς. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, εκλαμβάνουμε την απουσία πρόσκλησης στους συλλόγους μας ως απαξίωση προς τους ήδη χιλιάδες ταλαιπωρημένους σεισμόπληκτους της περιοχής μας. Έρχονται ξανά μόνο και μόνο για να φωτογραφηθούν με φόντο τα προβλήματα των σεισμοπλήκτων. Η αλήθεια δεν κρύβεται πίσω από κλειστές πόρτες και ευβολικές και ελεγχόμενες συσκέψεις συμμετέρων. Πάντως, όπως ανακοινώθηκε, έχουν χορηγηθεί 124 οικίσκοι και 69 σχολικές αίθουσες. Πολύ γρήγορα έφτασαν και οι οικίσκοι, προκειμένου να αποκατασταθεί η διαζώση σε εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί αυτή φυσικά είναι πάντοτε η απόλυτη προτεραιότητα και γι' αυτό κινήθηκε όλος ο μηχανισμός. Έχουμε επισκευάσει 4 σχολεία, ενώ μέχρι το τέλος του. Μέχρι το Πάσχα, άλλα 2 θα είναι έτοιμα.